Η χνηλάτιση των επαφών πώς εξελίσσεται, γιατί γνωρίζαμε πριν από λίγη ώρα ότι είναι ένας ασθενής από χωριό του Δυτικού Ρεθύμνου που ο ίδιος λέει ότι δεν είχε κάποιες επαφές. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, τα στοιχεία αλλάξανε. Η τελευταία ενημέρωση που είχα και πιθανόν θα έχετε και εσείς και από τη διοίκηση του νοσοκομείου, ότι δεν είναι ασθενής ο οποίος διέμενε στο χωριό. Είναι ένας ασθενής ο οποίος δούλευε σε άλλη υπηρεσία. Νομίζω ήταν καράβι, στο καράβι ήταν καμαρότος από ταξίδια Αθήνα-Κρήτης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες. Δηλαδή, σωστά ο κύριος Γκίκας είπε, ας περιμένουμε την χυλάτιση για να πούμε τι συμβαίνει, που το ρωτήσατε γιατί, πώς συμβαίνει σε ένα χωριό ένα κρούσμα τέτοιο. Λοιπόν, δεν ήταν στο χωριό, ήταν καμαρότος σε καράβι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί ουσιαστικά μας λύνει και την απορία ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που είχε έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους και είχε φτάσει και μέχρι την Αθήνα, που αυτή τη στιγμή είναι και η περιοχή που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων στη χώρα μας.